Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, η σημερινή πρωτοβουλία της ΚΝΕ, μια πρωτοβουλία λίγες μέρες πριν τις εκλογές εδώ στο Σύνταγμα, επιβεβαιώνει για πολλωστή φορά γιατί το κόμμα μας, γιατί η οργάνωσή μας, ιεραρχούν το ζήτημα των ναρκωτικών. Δεν περιμένουμε φυσικά την παγκόσμια μέρα για να προβάλλουμε τις θέσεις μας, αλλά καθημερινά με τη δράση μας, με την πολιτική πρόταση διεξόδου του κόμματός μας, με τις επεξεργασίες και τις κρυστάλλινες θέσεις μας, ορθώνουμε μέτωπο ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά, ενάντια σε όλες τις εξαρτήσεις. Κύρια, ενάντια σε έναν ατομικό τρόπο φυγής από μια δύσκολη πραγματικότητα που όντως βιώνει ο νέος άνθρωπος. Λέμε καθαρά από αυτό το βήμα ότι όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά και τα κόμματα του συστήματος συνολικά έχουν τεράστιες ευθύνες γιατί γιγαντώνεται το φαινόμενο της τοξικομανίας στη χώρα μας και στη χώρα μας. Έχουν τεράστιες ευθύνες γιατί αθωώνουν τα ναρκωτικά στις νεανικές συνειδήσεις μόνο και μόνο για να εξασφαλίσουν την κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου. Καλλιεργείται μια συνολική ναρκοκουλτούρα που στόχο έχει μια βολική για το σύστημα κουλτούρα ζωής, σκέψης και στάσης. Εξηγούμαστε και αφού είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ψάχνουν να βρουν τις διαφορές τους για να μας τις πούνε και σε εμάς, το ζήτημα ναρκωτικά είναι πολύ αποκαλυπτικό. Όχι για τις διαφορές, αλλά για την απόλυτη ταύτιση όλων τους. Συγκεκριμένα, πρώτον, με ευθύνες διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων, Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, η πρόληψη, τα κέντρα πρόληψης, τα θεραπευτικά προγράμματα, τα στεγνά προγράμματα απεξάρτησης, συνεχώς υποβαθμίζονται, υποχρηματοδοτούνται και υποστελεχώνονται. Είναι χαρακτηριστικό πως μαθητές γυμνασίου και λυκείου μόνο κατά 4% δηλώνουν σε πρόσφατη έρευνα πως έχουν παρακολουθήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα ενημέρωσης ή πρόληψης, που φυσικά δεν είναι αυτό σε καμία περίπτωση ουσιαστική πρόληψη, αλλά ούτε και αυτό. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ψήφισαν μαζί νόμους και διευκολύνσεις για την απελευθέρωση της παραγωγής, εξαγωγής και διάθεσης προϊόντων φαρμακευτικής κάναβης και για την προσέλκυση αντίστοιχων επενδύσεων. Η ματιά φυσικά είναι στην επόμενη μέρα, στο χοντρό παραδάκι, στη λεγόμενη ψυχαγωγική κάναβη. Μάλιστα, αυτά τα προϊόντα περνούν με νόμο το όριο περιεκτικότητας μιας ουσίας που εμπεριέχεται, που έχει προβλεφθεί για να μην θεωρείται πως έχει ψυχοδραστική επίδραση. Διόλου τυχαία, πριν λίγο καιρό στην Κόρινθο, φωτογραφήθηκαν αγκαλιά ο γνωστός σε όλους μας Άδωνης Γεωργιάδης της Νέας Δημοκρατίας και ο Καρανίκας, σύμβολος του Τσίπρα της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί στην Κόρινθο? Γιατί εκεί έγιναν τα εγκαίνια της πρώτης βιομηχανικής μονάδας παραγωγής, διάθεσης και εξαγωγής κάναβης στη χώρα μας. Ξέρετε τι δήλωσε ο ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ για τον Νεοδημοκράτη, για τον Γεωργιάδη? Ότι είναι ο πιο παρεξηγημένος υπουργός που ασχολείται με το πιο παρεξηγημένο φυτό και τις επενδύσεις του, την κάναβη. Δεν περιμένα βέβαια και τίποτα διαφορετικό. Βλέπετε, η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, ανάμεσα στα άλλα πολλά που παλεύει με τις λιγοστές της δυνάμεις, παλεύει και επισήμως για την απελευθέρωση της κάναβης, από κοντά και το Μέρα 25, που πέρα από κάναβη διεκδικεί και ένα ακόμα δικαίωμα για μας, το δικαίωμα στην ηρωίνη. Δεν είναι περίεργο ότι ξαφνικά γνωρίζει κανείς περισσότερο για τις δευτερεύουσες και όχι για τις κύριες ιδιότητες της κάναβης? Γιατί πληροφορούμαστε τόσο πολύ για τις δήθεν πολλές ευεργετικές ιδιότητές της, σε αντίθεση με τις επιπτώσεις στη σωματική και την ψυχική υγεία, αλλά και στην κοινωνική ζωή? Γιατί, για παράδειγμα, ενώ είναι πια ευρέως αποδεκτό ότι ο καπνός της κάναβης περιέχει σημαντικές ποσότητες τοξικών ουσιών, πολλές από τις οποίες έχουν ισχυρή καρκινογόνο δράση, σε σύγκριση, ας πούμε, με τον καπνό, αυτό δεν εμπόδισε την νόμιμη πώλησή του ακόμα και στα περίπτερα? Σήμερα, άλλωστε, οι περισσότεροι χρήστες που ξεκινούν για πρώτη φορά θεραπεία σε εξαδικημένα κέντρα απεξάρτησης δηλώνουν την κάναβη ως κύρια ουσία χρήσης. Ξέρετε, υπάρχει μια σκοπιμότητα σε όλη αυτή τη συζήτηση για όλες αυτές τις ιδιότητές της. Μάλλον δεν είναι τυχαίο, ούτε αμεληταίο, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζεται ότι μέχρι το 2028 τα κέρδη από την κάναβη θέλουν να αγγίξουν τα 115 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, καθιστώντας την πιο κερδοφόρα αγορά παγκοσμίως. Και οι κυβερνήσεις σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περνάνε μία-μία τις πίστες για αυτό.
για την πλήρη απελευθέρωσή της και για τη διευκόλυνση τεράστιας business από αυτό το νέο προϊόν και την κερδοφορία του. Γι' αυτό έχουμε κατακλειστεί και βλέπουμε παντού προϊόντα κάναβης, φυσικά με χαμηλή ως ανύπαρκτη περιεκτικότητα σε αυτή τη φάση, σε αυτές τις ουσίες. Λαδάκια, σκόνες, μπάρες δημητριακών, μέχρι και μπέργκερ κάναβης βρίσκεις άμα ψάξεις. Το φυτό της κάναβης δεν μπορεί να θεωρηθεί φάρμακο στην ακατέργαστη μορφή του, ούτε να χρησιμοποιηθεί αυτούσιως θεραπεία, γιατί δεν έχουν ερευνηθεί ακόμα οι δράσεις. Οι αλληλεπιδράσεις εκατοντάδων ουσιών που περιέχονται στο φυτό είναι πάνω από 750, αλλά ούτε οι παρενέργειες που μπορεί να επιφέρουν. Ορισμένες ουσίες που μπορούν να απομονωθούν από την κάναβη ή να συντεθούν και τεχνητά, θα μπορούσαν ναι, να χρησιμοποιηθούν για ιατρικούς σκοπούς, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις κτλ. Όπως ήδη γίνεται άλλωστε. Για να συμβεί όμως αυτό, χρειάζεται να γίνουν κλινικές, να γίνει χορήγηση με την αναγκαία ιατρική παρακολούθηση και αυστηρός έλεγχος. Αυτά λέει το κόμμα μας, αυτά λέει το ΚΚΕ, σε απόλυτη σύμπνοια με την επιστημονική κοινότητα και όχι από κάποιο φοβικό σύνδρομο, όπως μας καταλογίζουν, όσοι θεωρούν ελευθερία την ναρκοχρησία. Ας τα πούν αυτά σε όσους παλεύουν κάθε μέρα με το τέρας των ναρκωτικών, να δούμε τι θα τους απαντήσουν. Πόσο ελεύθεροι αισθάνονται όταν μια ουσία καθορίζει τα πάντα γύρω τους. Και ας αφήσουν όσα λένε πως το κάνουν για την υγεία του λαού. Οι ίδιοι είναι που κάνουν άθλιες δηλώσεις για τους ασθενείς με καρκίνο σε τελικό στάδιο πως είναι κόστος. Οι ίδιοι με την πολιτική τους είναι που αφήνουν γυναίκες να πεθαίνουν επειδή δεν έφτασε ποτέ το ανύπαρκτο ασθενοφόρο. Αυτή τη στιγμή, στα νοσοκομεία της χώρας μας, κλείνει το ένα μετά το άλλο ιατρείο πόνου και παρηγορητικής φροντίδας και έτσι μένουν ακάλυπτοι οι ασθενείς με χρόνιο πόνο και χωρίς καμία φροντίδα οι ασθενείς με τελικό στάδιο καρκίνου. Δεύτερον, η πρόεδρος της Δημοκρατίας, κυρία Σακελαροπούλου, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εγκαινίασαν πέρσι τον πρώτο χώρο εποπτευόμενης χρήσης στην Αθήνα, εδώ λίγο παρακάτω. Παρεπιπτόντως, ήταν νόμος που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά του πρόλαβε και σε αυτόν τα εγκαίνια η Νέα Δημοκρατία. Έκαναν λόγο σε αυτά τα εγκαίνια για χώρους ασφαλής χρήσης ναρκωτικών. Μάλιστα, ο Μπακογιάννης, δήμαρχος της Αθήνας, ετοιμάζεται να λειτουργήσει 5 τέτοιους χώρους που θα γυρνάνε, βανάκια, που θα γυρνάνε στις γειτονιές της Αθήνας για να μπορούν οι χρήστες να κάνουν χρήση. Δεν τους ενδιαφέρει να μπει ο χρήστης σε πρόγραμμα, να απεξαρτηθεί, να σταθεί στα πόδια του. Τους ενδιαφέρει ο χρήστης να μην είναι ορατός στην τουριστική μόστρα της Αθήνας. Τους ενδιαφέρει πως δεν θα χαλάει η βιτρίνα του τουριστικού κεφαλαίου. Αυτοί οι χώροι δεν απαντούν στο πρόβλημα. Ίσα-ίσα ναρκοθετούν κάθε ατομικό και κοινωνικό κίνητρο για θεραπεία, αφού κάνουν αποδεκτή τη χρήση και αντιμετωπίζουν τους χρήστες ως τελειωμένους, που τους αξίζει μόνο ελεγχόμενος θάνατος. Ταυτόχρονα, πέρασαν νόμο που προβλέπει πως η διοίκηση και λειτουργίες του ΚΕΘΕΑ, συλλόγους οικογένειας από τον όστο, τη στροφή, τη διάβαση και την παρέμβαση έχουμε σήμερα μαζί μας, θα αποφασίζονται από τον εκάστοτε Υπουργό Υγείας. Σε εφαρμογή, αυτός ο νόμος δεν έχει ακόμα μπει, λόγω της τεράστιας αντίδρασης του λαού μας, των εργαζόμενων εκεί, των οικογενειών, ανθρώπων που πέρασαν από εκεί και νίκησαν τα ναρκωτικά και σήμερα στέκονται στα πόδια τους. Κινητοποιήσεις που το κόμμα μας και η ΚΝΕ στήριξαν με όλες τους τις δυνάμεις. Η ουσία του νόμου είναι πως η πλήρης απεξάρτηση όμως κοστίζει. Τα στεγνά προγράμματα κοστίζουν. Σε αυτό θέλουν να βάλουν χέρι. Γιατί η επίσημη πολιτική όλων τους είναι αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η λεγόμενη μείωση της βλάβης από τα ναρκωτικά. Κάνε, αλλά τόσο όσο. Η ουσία βρίσκεται στο πώς αντιμετωπίζει τελικά ο άνθρωπος το σύστημα τον άνθρωπο. Ποιον θεωρεί λειτουργικό άνθρωπο και με ποια κριτήρια. Γιατί θεωρείται λειτουργικότητα ότι ο σύγχρονος άνθρωπος στον 21ο αιώνα μπορεί απλά να επιτελεί μια συγκεκριμένη εργασία στα όρια της κανονικότητας αυτού του συστήματος. Παθητικός που απλά δεν δημιουργεί πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία αυτής της άδικης κοινωνίας. Εγκλωβισμένος στα δεσμά των προβλημάτων του και στην ατομική του εσωστρέφεια. Τόσο αντιδραστικό που ακόμα και η ίδια του υγεία να μετριέται στο αν απλά μπορεί να πηγαίνει στη δουλειά του. Έτσι αντιμετωπίζει αυτό το βάρβαρο απάνθρωπο σύστημα της εκμετάλλευσης, ο καπιταλισμός στον άνθρωπο. Τελικά οι κυβερνήσεις και τα κόμματα του συστήματος ναρκώνουν τη σκέψη μιας γενιάς που έχει χιλιάδες λόγους να αγωνιστεί για όσα τις κλέβουν. Τα ναρκωτικά είναι όπλο του σάπιου κόσμου τους. Αξιοποιούνται για να ναρκώνουν τη σκέψη και την ψυχή μας, να βάζουν στο περιθώριο ένα κομμάτι νέων, να αλλοιώνουν τη συνείδηση και τις επιλογές μας, τον τρόπο που ζούμε, διασκεδάζουμε και χαλαρώνουμε. Είναι ένας ακόμα τρόπος ενσωμάτωσης για να μας έχουν του χεριού τους και στα διέξοδα που μας κατακλείζουν,
στη βαρβαρότητα ενός κόσμου με πνιγμένα παιδιά και μανάδες, όπως πρόσφατα στο έγκλημα στην Πύλο, ξεριζωμένους ανθρώπους στη Μεσόγειο, στη βαρβαρότητα ενός κόσμου με άγχη και ανασφάλεια για το παρόν και το μέλλον, η μόνη επιλογή, δήθεν ελεύθερη, να είναι μια ψεύτικη φυγή. Όμως εμείς, στην ΚΝΕ και στο ΚΚΕ, λέμε κάτι ριζικά διαφορετικό. Πως το σύστημα που ασφικτιούμε έχουμε επιλογή. Όχι στα ναρκωτικά και ναι στον αγώνα για τη ζωή. Γιατί κοιτάμε κατάματα το σάπιο κόσμο τους, το σύστημα της αδικίας και της εκμετάλλευσης. Και περνά από το χέρι μας, περνά από το χέρι του καθένα και της κάθε μιας να τον ανατρέψουμε. Γιατί η ζωή με δικαιώματα κατακτιέται με συλλογική και αγωνιστική προσπάθεια, με την νεολαία και το λαό πρωταγωνιστές και όχι στο περιθώριο. Γιατί η ελευθερία είναι να έχουμε τη ζωή που μας αξίζει. Δεν είναι η ψεύτικη φυγή από την πραγματικότητα που μας τσακίζει. Γιατί οι συναρπαστικές στιγμές, οι πραγματικές συγκινήσεις κρύβονται μέσα στην ίδια τη ζωή και τη συλλογική δράση και όχι στην ψευδαίσθηση. Μπορούμε να φτιάξουμε τους δικούς μας όρους για αυτά που θέλουμε να ζήσουμε, να ονειρευτούμε, να δημιουργήσουμε στο 100%. Δεν μας χρειάζεται να φτιαχνόμαστε στους δικούς τους. Γι' αυτό και το ΚΚΕ και η ΚΝΕ είμαστε οι μόνοι πραγματικά που τα βάζουμε με την ναρκοκουλτούρα, με την ανοχή και την αποδοχή της ναρκοχρησίας, την προσπάθεια να δοθεί άλοθη σε κάθε μορφή εξάρτησης. Παλεύουμε για να δυναμώσει ουσιαστικά η πρόληψη, που αφορά ένα πλέγμα μέτρων και την προβολή ενός άλλου τρόπου ζωής. Και από αυτή την άποψη, ο μαζικός λαϊκός αθλητισμός, δικαίωμα για όλους και για όλες, είναι ψηλά στις διεκδικήσεις μας. Γι' αυτό και σήμερα εδώ συμβολικά διεξαγόταν ως τώρα street basketball. Είμαστε οι μόνοι που μόνο εμείς, γιατί μόνο εμείς τοποθετούμε τον άνθρωπο και τις ανάγκες του στο επίκεντρο της πάλης μας να ανατρέψουμε το σύστημα της εκμετάλλευσης. Η θέση που παίρνει ο καθένας για τα ναρκωτικά σχετίζεται με το που τοποθετεί τον άνθρωπο. Και εμείς θέλουμε τον άνθρωπο. Τη νεολαία με ψηλά το κεφάλι, με καθαρή συνείδηση για να κατανοεί τη ζωή, την κοινωνική πραγματικότητα και να παλεύει, να αγωνίζεται για να τη φέρει στα δικά της μέτρα, στις δικές της ανάγκες. Δεν θέλουμε τη νέα γενιά με σκυμμένο κεφάλι και στο περιθώριο. Θέλουμε τον άνθρωπο πρωταγωνιστή, με γνώση, κριτήριο να επιλέγει, να αμφισβητεί, να αναζητά την αλήθεια, να δρά και να δημιουργεί. Αυτή είναι η πραγματική ελευθερία, όταν είμαστε κυρίαρχοι του εαυτού μας. Πραγματική πρόοδος είναι να μπορείς να σηκώνεις κεφάλι, να παρεμβαίνεις και να καθορίζεις εσύ τη ζωή σου με γνώση των απαιτήσεών της. Είναι πάλι για να ανοίγεις νέους δρόμους για σένα και για τους γύρω σου, με το μυαλό σου καθαρό, να σχεδιάζεις και να ονειρεύεσαι το μέλλον. Για να μπορείς να ξεκλειδώνεις την πραγματική ουσία στη ζωή που σου φέρνει και τη χαρά και την αισιοδοξία, αλλά και τη δύναμη να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες που μέσα στη ζωή είναι. Γι' αυτό στην ΚΝΕ και στον αγώνα μας αλλάξουμε τον κόσμο, μας ενώνει κάτι πιο δυνατό από ένα ναρκωτικό. Η μαχητική στάση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά, η συνεπής πάλη που διεξάγει όλα αυτά τα χρόνια απέναντι στις πολιτικές που γεννούν και αναπαράγουν τη χρήση, που διαλύουν την πρόληψη και την απεξάρτηση, μπορούν και πρέπει, λέμε, να γίνουν κριτήριο ψήφου και στις εκλογές της 25 Ιουνίου. Όλοι ΚΚΕ, όλοι και όλες ΚΚΕ, για να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στο σύστημα και τις αιτίες που μας μπρόχνουν σε μια ψεύτικη φυγή. Τώρα ΚΚΕ για τη ζωή μας το 100%.